είχαμε και μία έξαρση της τουρκικής απειλής, όπου πλέον διαγράφεται κανονικά ως απειλή, όχι ως κάτι άλλο. Είναι απειλή εισβολής. Όταν σου λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά, δεν στο λέει για αστείο. Και έπρεπε να δαπανίσουμε και σημαντικούς πόρους για την άμυνα, με την ευκαιρία να σκεφτούμε αυτούς που μας προστατεύουν. Είναι μια στιγμή που πρέπει να το σκεφτόμαστε, γιατί αυτοί που μας προστατεύουν ενώ θυσιάζουν και το πολιτικό προβλημότερο αγαθό, που είναι το αγαθό της ζωής. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα βγαίνει από αυτή τις πολλαπλές κρίσεις και αυτές που ήρθαν στη συνέχεια της κρίσης των λιμανίων, με μικρότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 19, με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, με βελτίωση σε όλους τους δείκτες αποτελεσματικότητας της οικονομίας και με ένα τεράστιο ποσό που τώρα αρχίζει και μπαίνει στην οικονομία, που είναι η πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, και ένα ποσό που ελπίζουμε ότι θα κινητοποιήσει περίπου 55 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 45 θα είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Και η Δυτική Μακεδονία, λόγω της συγκυρίας της απολιγνητοποίησης, είναι η περιοχή της χώρας που έχει τη δυνατότητα και τα κίνητρα για να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με το ΑΕΠ της από αυτές τις ιδιωτικές επενδύσεις. Σας διαβεβαιώ, επειδή παρακολουθώ τις επενδύσεις από κοντά και τους επενδυτές, μιλώ με τους επενδυτές πάρα πολύ συχνά, ότι το ενδιαφέρον για την περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν μιλώ μόνο για επενδύσεις φωτοβολταϊκών που είναι σχετικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας, μιλώ για πραγματικές βαριές βιομηχανικές και παραγωγικές επενδύσεις. Είναι κλειδί λοιπόν να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια και να έχουμε και στην συνεργασία και με τους Δήμους, έτσι ώστε αυτή η δυνατότητα και αυτή η ευκαιρία να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Στο ενδιάμεσο πρέπει να δαπανίσουμε με ταχύτητα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, παράδειγμα τα χρήματα για την αποκατάσταση των λιμνητορυχείων. Μίλαγα σήμερα με τον επικεφαλής της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος με ενημέρωσε ότι ξεκινούν, κάποιες έχουν ξεκινήσει και ξεκινούν άμεσα οι σχετικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε η τοπική οικονομία να έχει όχι μόνο τις επενδύσεις που κάνουν κάποιο χρόνο να έρθουν και να αποδώσουν, αλλά και σημαντικούς τοπικούς πόρους που θα δαπανηθούν στη Δυτική Μακεδονία και θα γεφυρώσουν το χάσμα ΑΕΠ